Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Η Αγγέλικη Στόγια θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και θα ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο θέμα. Έχει να κάνει με τους φοιτητές. Επιτέλους πάρθηκε απόφαση και έληξε η απεργία των διοικητικών στο ΕΚΠΑ. Το Προεδρείο του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων συνεδρίασε χθες και ανακοίνωσαν λοιπόν ότι σταματάνε την απεργιακή κινητοποίησή τους. Τέλος λοιπόν η απεργιακή κινητοποίηση και ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα την ερχόμενη Δευτέρα στις 16 Δεκεμβρίου. Στην ανακοίνωση του Προεδρείου του Συλλόγου επισημαίνεται ότι στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, κατά την οποία προκηρύχθηκαν δύο νέες 24 ώρες απεργίες, από περίπου 200 παριστάμενους δεν υπήρξε απαρτή, επομένως δεν προχώρησε. Το θετικό είναι ότι τα παιδιά ξεκινούν τα μαθήματά τους Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, λίγο δηλαδή πριν τις γιορτές, αυτό που είχαμε ξαναπεί εδώ μέσα από την εκπομπή, ότι θα γίνουν μαθήματα μέσα στα Χριστούγεννα, την περίοδο των γιορτών δηλαδή, αλλά και το καλοκαίρι ακόμα, για να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες από την μεγάλη περίοδο των απεργιακών κινητοποιήσεων που πήγε πίσω και χάθηκε και το εξάμηνο, η αλήθεια είναι αυτή. Οι γιατροί του ΕΠΟΥ αποφασίζουν σήμερα για τις κινητοποιήσεις τους. Να σας πω ότι μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου θα συνεχίσουν την απεργία, ωστόσο σήμερα θα αποφασίσουν για το μέλλον αυτών των κινητοποιήσεων. Ο πρόεδρος του ΕΠΟΥ χθες, ο κύριος Δημήτρης Κοντός, με ανακοίνωσή του κάλεσε τους γιατρούς να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών που διαχειρίζονται τις αναρωτικές άδειες, εγκυμοσύνες κτλ. Προκειμένου έτσι να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι. Αυτά και με τους γιατρούς. Περιμένουμε σήμερα να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τους, το μέλλον των κινητοποιήσεων. Και αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και πάμε στο εξοχικό του κυρίου Σιμίτη. Διότι χθες στις φλόγες τυλίχθηκε το εξοχικό του Κώστα Σιμίτη, που βρίσκεται 200 μέτρα μακριά από τα διόδια των Αγίων Θεοδώρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, 2:30. Οι συνθήκες δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Βασίλη Ζέρβα. Πρώτα όμως, πριν πάμε στην αίθουσα σύνταξης, θα συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται εκεί, στο σημείο δηλαδή, στο εξοχικό σπίτι του Κώστα Σιμίτη και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από την πυρκαγιά. Αίθουσα σύνταξης πρώτα. Ωραία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης πρώτα και στον Βασίλη Ζέρβα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε και με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στο εξοχικό του κυρίου Σιμίτη, όπου χθες τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες. Βασίλη Ζέρβα. Λοιπόν, ο Βασίλης θα μας πει όλες τις πληροφορίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε αμέσως και πήγε στο εξοχικό. Τα ξημερώματα έσπευσαν δυνάμεις που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Και προκλήθηκαν ζημιές, κάποιες ζημιές στο εξοχικό του κυρίου Σιμίτη. Από την πυρκαγιά να σας πω ότι υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές, αυτό είναι το θετικό, και οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για εμπρισμό. Υπάρχει εμπρισμός, είναι άλλη αιτία που το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Θα μας πει περισσότερο ο Βασίλης Ζέρβας. Ο Βασίλης Ζέρβας από την αίθουσα σύνταξης ζούγκλα.gr. Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλη, σε έχουμε τώρα. Δεν μας ακούει ο Βασίλης. Βασίλη, υπάρχει ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με την αίθουσα σύνταξης. Σε πολύ λίγο όμως είναι κοντά μας ο Βασίλης Ζέρβας, γιατί είναι ένα έτσι θέμα το οποίο είναι από τα πρώτα θέματα από τα ξημερώματα, με το που έσκασε δηλαδή αυτή η είδηση και συζητιέται πάρα πολύ και θέλουμε όλοι να μάθουμε τις πραγματικές αιτίες που το εξοχικό του κυρίου Σιμίτη τυλίχθηκε στις φλόγες. Είναι εμπρισμός, δεν είναι εμπρισμός, δεν ξέρω. Έχουμε τον Βασίλη Ζέρβα. Δεν έχουμε τον Βασίλη Ζέρβα. Λοιπόν, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης τώρα. Αν υπήρξαν κάποια προβλήματα, είναι λογικό, είναι ζωντανή εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτά. Βασίλη Ζέρβα. Ναι, δεν ξέρω να ακούγαμε τώρα. Σε βγάλαμε επιτέλους. Ο δαίμονας των τηλεφωνικών γραμμών μας μπέρδεψε λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν,
Είχαμε λοιπόν μια εμπιστική επίθεση στο σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού, στο εξοχικό του σπίτι, του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Με ακούτε φαντάζομαι. Σε ακούω πολύ καλά. Η επίθεση αυτή έγινε γύρω στις 2 τη νύχτα. Οι άγνωστοι είχαν τοποθετήσει έναν εμπριστικό μηχανισμό στην μπαλκονόπορτα του σαλονιού, στο εξοχικό σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού τους Αγίους Θεοδόρους. 200 μόλις μέτρα από τα διόδια των Αγίων Θεοδόρων, σωστά? Σωστά. Πρέπει να πούμε ότι το σπίτι δεν φυλάσσεται από την αστυνομία, άρα οι άγνωστοι ήταν εύκολη πρόσβαση να φτάσουν μέχρι το εσωτερικό του σπιτιού, να τοποθετήσουν τον αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, όπως είπαμε, στην μπαλκονόπορτα του σαλονιού, και στη συνέχεια να εξαφανιστούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Προκλήθηκε από την έκρηξη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε διάφορους χώρους του σπιτιού. Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού, και στο σαλόνι και στην κουζίνα. Περίπου στις 20.000 ευρώ υπολογίζουν τις ζημιές οι άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι έφτασαν από την πρώτη στιγμή εκεί και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Μάλιστα. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει και την υπόθεση αυτή, έχουν πάει αξιωματικοί του Τμήματος Εγκρατικών Μηχανισμών στο σημείο και έχουν περισυνελέξει υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός, όπως είπαμε, ήταν τοποθετημένος μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί. Μάλιστα. Και είχε τοποθετηθεί στην μπαλκονόπορτα του σπιτιού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, ναι, για όλο το ρεπορτάζ. Να συνδεθούμε όμως με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται... Είναι εκεί, ναι. Ακριβώς, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και έχει σίγουρα έτσι περισσότερα να μας είπαν σε αυτό το θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι από το πρωί έχει απασχολήσει όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και όλους και την οικογένεια σαφώς του κυρίου Σιμίτη. Πέτρο. Πέτρο. Oh. Ναι, ναι. Πέτρο, μας ακούς? Καλησπέρα. Βεβαίως. Είσαι εκεί, είσαι στο εξοχικό. Δώσ' μας λίγο περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ του Βασίλη ήταν πάρα πολύ αναλυτικό. Δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχω να προσθέσω σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι βρέθηκαν κάποια καλώδια. Ισχύει και αυτό που είπε ο Βασίλης για το μεταλλικό κουτί, ενώ αυτό που έχουμε μάθει εδώ από το σημείο είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι στον μηχανισμό υπήρχε και ένας διακόπτης on-off. Επομένως, μένει να δούμε κι εμείς τι ακριβώς ήταν αυτός ο μηχανισμός και ποια ήταν η συνδεσμολογία του. Τώρα, σε κουβέντα που είχαμε με κάτοικους εδώ της περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, μας είπαν ότι η πρόσβαση στο σπίτι του κυρίου Σιμίτη από την παραλία απαγορεύεται. Παλιότερα ήταν ανοιχτή η παραλία για όσους ήθελαν να τη διασχίσουν στο ύψος που βρίσκεται η κατοικία του κυρίου Σιμίτη. Κάτι τέτοιο πλέον δεν ισχύει. Υπάρχει εκεί φρουρός φύλακας. Επομένως, ό,τι έγινε πρέπει να έγινε από την κεντρική είσοδο, η οποία βρίσκεται πάνω στον δρόμο. Δεν υπήρχαν δηλαδή εκείνη τη στιγμή που εξεράγει ο μηχανισμός, υπήρξε κάποιος φουρός εκεί, υπήρξαν άνθρωποι ή όχι? Από όσο μας είπαν εδώ οι κάτοικοι, υπάρχει φρουρός ο οποίος βρίσκεται στην παραλία, στην πλευρά της παραλίας δηλαδή, και όχι στην πλευρά της εισόδου του σπιτιού. Γεγονός το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με το όσο πιστεύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον και η αστυνομία, ότι ο μηχανισμός τοποθετήθηκε από κάποιον που εισήλθε από την και κάποιον που γνώριζε πολύ καλά το σπίτι, Πέτρο, γιατί για να κάνεις, να βάλεις ένα τέτοιο εκρηκτικό μηχανισμό την ώρα που το έβαλε και ο τρόπος που έγινε, αυτό σημαίνει ότι γνώριζε πολύ καλά το χώρο, το είχε μελετήσει το σπίτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από τις υλικές ζημιές από τον εκρηκτικό μηχανισμό, πήρανε κάποια αντικείμενα, έφυγαν κάποια λεία? Όχι, δεν έχουμε μάθει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής για περιστατικό κλοπής και αφαίρεση αντικειμένων. Εννοώ, μέχρι στιγμής αυτό τουλάχιστον που μαθαίνουμε εδώ από το σημείο που παραλαμβάνω είναι ότι η επίθεση αυτή αποτέλεσε απλά και μόνο μια εμπριστική
επίθεση στο σπίτι του Κώστα Σιμίτη. Τα κίνητρα ακόμα φυσικά δεν έχουν διαλευκανθεί. Όλη η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αντιτρομοκρατικής, η οποία βρίσκεται εδώ αρκετές ώρες ήδη από τα ξημερώματα, ενώ μέχρι πριν λίγο βρισκόταν στο σημείο και πυροσβεστικό όχημα, το οποίο ωστόσο τώρα την τελευταία μισή περίπου ώρα έχει αποχωρήσει. Έχει έρθει στο εξοχικό κάποιο μέλος από την οικογένεια του κύριου Σιμίτη? Είναι διάφοροι άνθρωποι της οικογένειας εδώ αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα υπήρξε έτσι και μια συζήτηση για το αν ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης θα κάνει κάποια δήλωση. Κάτι τέτοιο κατά πάσα πιθανότητα και όπως είναι η ενημέρωση που είχαμε από το εσωτερικό του σπιτιού δεν θα συμβεί. Επομένως νομίζω ότι ό,τι νεότερο προκύψει θα προκύψει πλέον από την πλευρά της αστυνομίας. Εσύ παραμένεις εκεί, Πέτρο, και άμα χρειαστεί να μας μεταφέρεις κάτι άλλο, θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας και να τη συνεπούμε μαζί σου. Βεβαίως. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στους φόρους ανακινήτων, διότι κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο κινήτων. Το μεγαλύτερο βάρος, όπως φαίνεται, πέφτει στους ιδιοκτήτες αστικών ακίνητων. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για το ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο και, και ποιοι πρέπει να το μελετήσουν αρκετά το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά για όλα αυτά ο κύριος Αντώνης Μουζάκης θα μας μιλήσει. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μουζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας, τι γίνεται με αυτόν τον νέο φόρο κινήτων και πού πέφτει το βάρος, δηλαδή ποιοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν λίγο περισσότερο και να το κοιτάξουν το θέμα? Κοιτάξτε, έτσι όπως είμαστε σήμερα, ουδής μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αφού κάθε ακίνητο είτε ηλεκτροδοτείται είτε όχι, είτε αποφέρει εισόδημα είτε όχι, φορολογείται πλέον. Μάλιστα. Άρα λοιπόν φορολογούνται τα πάντα. Οποιοδήποτε ακίνητο, είτε είναι εντός σχεδίου είτε είναι εκτός σχεδίου. Πού θα πέσει το βάρος? Ελάφρυνση καταρχήν θα έχουν τα αστικά ακίνητα. Αν κάποιος έχει αστικό ακίνητο, αυτός κάτω από προϋποθέσεις ή στις περισσότερες, αν θέλετε, των περιπτώσεων, ναι, θα έχει ελάφρυνση σε σχέση με αυτό που πλήρωνε μέχρι τώρα. Όμως, στις περιπτώσεις που υπάρχουν μονοκατοικίες, στις περιπτώσεις όπου εκτός των ακινήτων των αστικών κάποιος έχει και κάποιο γήπεδο, αγροτεμάκιο, άρα εκτός σχεδίου ακίνητο. Ναι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η όποια ωφέλεια έχεις από το αστικό ακίνητο θα εξαλειφθεί από την φορολογία του αγροτεμαχίου που την έχουμε για πρώτη φορά, από την φορολογία του οικοπαίδου που είναι εντός σχεδίου και φορολογείται και αυτό, γιατί ο νόμος ορίζει ότι δεν φορολογείται μόνο το χτίσμα που έχουμε, ναι, μονοκατοικία, αλλά και το υπόλοιπο οικόπεδο αφού δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Υπό αυτή την έννοια, ουδής μπορεί να ξεφύγει. Συν το γεγονός, ναι, ότι, γιατί υπάρχει ένας δεύτερος φόρος, ένας συμπληρωματικός φόρος, αν η περιουσία που έχει κάποιος ξεπερνά τα 300.000, εκτός του ότι θα φορολογηθεί, όπως σας είπα, το κάθε ακίνητο χωριστά, θα φορολογηθεί και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας με ένα κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, όπου το αφορολόγητο όριο είναι 300.000 ευρώ. Άρα όποιος έχει ακίνητα μέχρι 300.000 δεν πληρώνει τίποτα. Αν όμως η περιουσία ξεπερνά τα 300.000, θα πληρώσει και αυτόν τον συμπληρωματικό φόρο. Ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο, κύριε Μουζάκη? Θα σας πω, απαλλάσσονται ποιοι? Αυτοί που έχουν εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται κατά 1.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή παιδιά. Ταυτόχρονα έχουν ακίνητο, έχουν κατοικία στη διάθεσή τους, η οποία δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα, δεύτερη προϋπόθεση. Και η τρίτη προϋπόθεση, η οποία είναι και η δυσκολότερη φρονό υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι ότι δεν θα πρέπει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος να έχει οφειλές ληξιπρόθεσμες είτε προς το ελληνικό δημόσιο είτε προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν δεν συντρέχουν και οι τρεις προϋποθέσεις, δυστυχώς δεν απαλλάσσεται. Αυτά λοιπόν που ανέφερα είναι η προϋπόθεση για να τύχεις έκπτωσης 50% στο φόρο, αν έχεις μέχρι δύο παιδιά. Ναι. Αν έχεις τρία παιδιά ή περισσότερα, μπορείς να απαλλαγείς εντελώς ή είσαι ανάπηρος πάνω από 80%, αν συντρέχουν όμως, ξαναλέω, και οι τρεις προϋποθέσεις. Δεν είναι όμως δυνατόν να συντρέχουν και τρεις προϋποθέσεις, γιατί οι περισσότεροι, από όσο ξέρετε και ξέρουμε όλοι, έχουν οφειλές προς την αρμόδια ΔΟΗ ή στους ασφαλιστικούς φορείς. Υπό αυτή την έννοια, δύσκολα θα τύχουν απαλλαγής. Προσπαθεί, όπως βλέπουμε, δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση, να μαζέψει χρήματα με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι ακριβώς. Και είναι ένας νέος φόρος, ο οποίος κατέθηκε στη Βουλή, αυτό το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο, ο οποίος έτσι επιβαρύνει. Κάποιος, δεν μας έφταναν δηλαδή όλα τα άλλα, έχουμε και τον νέο φόρο στα ακίνητα. Και ξέρετε ότι δεν έφερε μόνο αυτές τις διατάξεις για το φόρο, έφερε και πολλές άλλες διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος ή τις ποινές,
Να σας πω μόνο ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας πλέον ότι αν χρησιμοποιεί ως έδρα επαγγελματική του στέγη την κατοικία του, θα μπορεί χωρίς εισαγγελική παραγγελία, παρακαλώ, ναι, να δέχεται την επίσκεψη των ελεγκτικών οργάνων στο σπίτι του. Κάτι που απαγορεύεται μέχρι τώρα, αφού είχαμε την ασυλία της κατοικίας. Άρα λοιπόν, όταν έχεις δηλώσει έδρα το σπίτι σου, θα μπορεί ο φορολογικός μηχανισμός να έρθει και στο σπίτι σου. Και εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μουζάκη, αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος στην όλη υπόθεση ή το όχι. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρετε, δυστυχώς, επειδή η χώρα έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο με πολλά εισαγωγικά, εκείνο που προσπαθούν να κάνουν οι κυβερνώντες είναι να επιβαρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μια σειρά φορολογιών, ενώ δεν έχουμε από την άλλη μεριά απτά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή της εισφοροδιαφυγής. Αν καταφέρουμε και περιστήλουμε ή μαζέψουμε λίγο τη φοροδιαφυγή, προφανώς θα εισπράξουμε χρήματα τα οποία θα είναι αναγκαία, ούτως ώστε να μην ξαναχρειαστεί να πάρουμε μέτρα όπως αυτά, περισσότερης φορολογίας, δηλαδή φορολόγηση των εισοδημάτων μας, ή περισσότερες περικοπές που έχουμε μέχρι σήμερα. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Όσο δεν το καταφέρουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αν όντως αυτός ο νέος φόρος ακινήτων θα πιάσει τόπο και αν όντως τα σχέδια της κυβέρνησης αποδώσουν. Θα διότι το είναι πολλά τα οι φόροι γενικότερα που πληρώνει ο κόσμος. Είναι πολύ και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι πλέον οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουν δώσει ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής φρονώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και αυτό είναι, αν θέλετε, και το στίχημα της ελληνικής κυβερνήσεως, ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους, δυστυχώς θα έχουμε έλλειμμα στη μεριά των εσόδων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ίσως δυσκολευτούμε να πιάσουμε το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ενδιαφέρον θα έχει όμως να δούμε τι θα γίνει αν όντως αυτός ο νέος φόρος ακινήτων δεν πιάσει τόπο, δηλαδή δεν καταφέρουν οι πολίτες να τον πληρώσουν. Τότε να δούμε τότε η κυβέρνηση τι θα κάνει, γιατί σίγουρα είναι πολλά τα βάρη μιας οικογένειας για να έχουν ένα ακόμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουζάκη. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Που μας δώσετε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα φοιτητή. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτήσω στον κύριο φοιτητή, σίγουρα όμως θα τον χαρακτήριζα αυθόρμητο. Ο φοιτητής λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Γιώργο Παπανδρέου Καραγκιόζη. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να δούμε το θέμα. Το βράδυ της Τετάρτης ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ήταν καλεσμένος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για την ημερίδα «Η κρίση στην Ευρωζώνη και ο ρόλος των προοδευτικών πολιτικών στην επίλυσή τους». Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ομιλίας του και ενώ μιλούσε ο κύριος Παπανδρέου, φοιτητές αποχωρούσαν. Ένας από αυτούς μάλιστα δεν δίστασε να τον αποκαλέσει Καραγκιόζη. Έχουμε το βίντεο, πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Έτσι. Και λίγα είναι. Είναι ένα βίντεο που είδαν πάρα πολύ και όπως είδατε και εσείς, ο κύριος Παπανδρέου ενδέχεται να μην το άκουσε κιόλας, γιατί τον είδαμε και λίγο χαμογελαστό. Θαραλέως πάντως. Αυτό είναι και μακάρι όλοι οι φοιτητές, όχι μόνο οι φοιτητές, τα νέα παιδιά να συνεχίζουν να είναι έτσι αυθόρμητα. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε τώρα σε ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου, ένα σκληρό βίντεο, ένα βίντεο που έχει εικόνες τις οποίες πριν το δούμε θα ήθελα έτσι τα παιδιά να μην είναι μόνο τους στο σπίτι, αν είναι παιδιά καλύτερα θα ήταν να μην το παρακολουθήσουν, διότι είναι σκληρές οι εικόνες, θα δούμε βασανιστήρια δόκιμων πυροσβεστών. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτό το βίντεο και έχει το ενδιαφέρον του, γι' αυτό και θα το προβάλλουμε και μέσα από την εκπομπή. Δείχνει λοιπόν δόκιμους πυροσβέστες στην Κίνα να υπόκεινται σε βασανιστήρια από ανωτέρους τους. Οι νεοσύλλεκτοι υπομένουν ύβρις, εξευτελισμούς που δέχονται από παλαιότερους συνταγμένους, γιατί όπως ξέρετε κάθε όταν μπαίνει ένας νέος στο στρατό δέχεται τα πειράγματα των παλαιότερων. Το περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα, να σας πω, στην πόλη Ουάι και το βίντεο έχει προκαλέσει πανικό στην κυβέρνηση της Κίνας. Οι βασανιστές, όπως θα δείτε, εμφανίζονται να ξυλοκοπούν βία τα θύματά τους και να χτυπούν τα κεφάλια τους στον τοίχο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέρος της εξάσκησής τους. Από την άλλη όμως σίγουρα το να ξυλοκοπείς βία νέα παιδιά δεν είναι το καλύτερο. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε.
ασφάλεια. Σας έλεγα πριν, σκληρές και βίαιες εικόνες που δείχνουν νεοσύλλεκτους, μάλλον δόκιμους πυροσβέστες, να δέχονται βασανιστήρια από τους μεγαλύτερούς τους. Είδαμε να τους χτυπούν. Βασανιστήρια, πραγματικά βασανιστήρια. Είναι ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το δείτε στο zoukla.gr. Κάνει το γύρο του κόσμου και έχει προκαλέσει πανικό στην κυβέρνηση της Κίνας, όπου και λαμβάνει χώρα και το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στον κόσμο των social media, ένα από τα πιο δημοφιλείς social network μέσω κοινωνικής δικτύωσης αλλιώς, είναι το Twitter. Το Twitter το οποίο θα λέγαμε ότι αγαπάνε περισσότερο οι stars του Hollywood και γενικότερα οι διάσημοι και αναγνωρίσιμοι άνθρωποι. Ψηφίστηκε λοιπόν το δημοφιλέστερο tweet, τυτίβισμα για το 2013. Σε αρκετές περιπτώσεις να σας πω ότι το Twitter, για όσους δεν έχουν, είναι εκείνο το μέσο που διαδίδει πολύ γρήγορα μία είδηση. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι διάσημοι και οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που μέσω του Twitter ανακοινώνουν και καινούρια πράγματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική τους ζωή, καριέρα μάλλον, όσο και με την προσωπική τους ζωή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δημοφιλέστερο tweet για το 2013 ήταν αυτό της Lee Michelle. Lee Michelle είναι πολύ γνωστή ηθοποιός και σύντροφος του Corey Monteith, ο πρωταγωνιστής της σειράς Glee, που έφυγε από τη ζωή μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο Corey Monteith λοιπόν άφησε την τελευταία του πνοή από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, με τα οποία ήταν και εθισμένος. Η σύντροφός του, η οποία παίζε και αυτή στην σειρά Glee, έγραψε στο Twitter, στον προσωπικό της λογαριασμό: «Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας όλο αυτό το διάστημα. Ο Corey θα είναι πάντα στην καρδιά μου». Είναι συγκεκριμένη φωτογραφία και τα λόγια που μόλις σας είπα που έγραψε η Lee Michelle, και αυτό είναι το πρώτο δημοφιλές tweet. Το δεύτερο δημοφιλές tweet στην σειρά προτιμήσεων πάντα των χρηστών και μελών του Twitter είναι ο θάνατος του Paul Walker. Ο θάνατος του Paul Walker ήταν και αυτός που δραστηριοποίησε πάρα πολλούς χρήστες του Twitter να γράψουν κάτι για τον θάνατό του. Συγκεκριμένα έκαναν 400.367 retweets. Δηλαδή, πήραν το tweet και το ξαναδημοσίευσαν στο δικό τους προσωπικό λογαριασμό. Αυτά είναι τα δύο πιο δημοφιλή tweet για το 2013 μέχρι στιγμής, έτσι, με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε το tweet του Paul Walker να σκαρφαλώσει τόσο σύντομα και τόσο γρήγορα σε αυτή τη θέση. Και περιμένω να δούμε τι θα ακολουθήσει, γιατί ο κόσμος στο Twitter σίγουρα έχει πολλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε να μπούμε λίγο στην εκπομπή της, να τρυπώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στην εκπομπή της Kim Killian, Magazine Life, η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 ζωντανά από τον Extra 3. Και πάμε να δούμε ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έκανε ο Βασίλης Αριμπαλίδης και έχει να κάνει τώρα με τα αυτοκίνητα σαφώς, είναι ο car expert και μας λέει πώς θα μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας
έχοντας ασφάλεια αντικείμενα, πράγματα, πού θα τα βάλουμε, πώς θα τα τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητό μας, τα πράγματα χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο η γύρω μας. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Είμαστε άνετοι τις ημέρες των γιορτών. Χιόνισε και τις περασμένες μέρες την Πάρνη θα την είδαμε ολόλευκη. Βροχές, καταιγίδες, χαμός. Οπότε καλό είναι να εξοπλιστούμε σωστά για όλα τα ενδεχόμενα Βασίλης Αρυμπαλίδη. Που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας και με τις μετακινήσεις μας. Και με τις μετακινήσεις μας ασφαλώς. Γιατί ειδικά αυτές τις ημέρες των εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι, τι βλέπουμε, ένα αυτοκίνητο να ταξιδεύει, ένα στρώμα από πάνω. Ένα αυτοκίνητο να ταξιδεύει, τρεις βαλίτσες από πάνω. Λάθος. Και είναι και αυτά που λες, που είσαι ξέρω εγώ στην Εθνική και λες, Θεούλη μου, κάνε μην του φύγει τώρα όλο αυτό που έχει πάνω στο αυτοκίνητο φορτώσει και έρθει πάνω μου. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν προκληθεί και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Το βασικότερο από όλα είναι τα τροχαία. Από εκεί και πέρα να δώσουμε και έμφαση και σε κάτι άλλο που πονάει την τσέπη μας. Ναι, τα χρήματα. Ναι, να φύγει τώρα. Γιατί έχει να κάνει με την κατανάλωση καυσίμου. Από το αλληνού μπροστά και να έρθει στο δικό στο παμπρίς. Αυτό. Και αυτό. Βέβαια. Οπότε, εμείς είπαμε, εσύ δηλαδή, εδώ ο car expert της εκπομπής, είπαμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας πώς μπορούν να προετοιμαστούν σωστά. Να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα αξεσουάρ και για να ταξιδέψουν με ασφάλεια και για να έχουν μια στο διαδόχο χαμηλή. Μπαγκαζιέρα, την πειράζει. Μπαγκαζιέρα, χάρες ποδηλάτους, χάρες σκι. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Θα τα δείξουμε. Όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο. Μπορείς να βάλεις και μόνος. Πάμε να το δούμε, γιατί ούτε η Βίκη ούτε εγώ πρόκειται να μάθουμε πώς γίνεται στα λόγια. Το τεστ να δω πότε θα σας κάνω να πάμε με τα λάδια. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να βγάλουμε το χιουμοριστικό βίντεο, έτσι να μας βάλει σε εμάς χωρίς οδηγίες να στήσουμε τις μπαγκαζιέρες και όλα αυτά. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό χωρίς οδηγίες, βάλτε μπαγκαζιέρα στο αυτοκίνητο. Άντε να δούμε πώς θα περάσουμε. Θα περάσουμε και γιορτές. Και θα περάσουμε και ωραία εμείς. Και να το βάλουμε και στο διαδίκτυο να γίνει χαμός να γελάσει το πρωταλλαγή. Εκατομμύρια βιβλές. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς γίνεται σωστά. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και οι περισσότεροι, στην άκρη του μυαλού μας, σκεφτόμαστε πώς θα ξεκλέψουμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Το αυτοκίνητο είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδρομέων. Μαζί όμως με το αγαπημένο μας όχημα, θα μεταφέρουμε ογκώδη αντικείμενα, ποδήλατα και ίσως κάποιοι και πέδιλα του σκι. Πάμε να μάθουμε ποια είναι τα κατάλληλα αξεσουάρ για τις ασφαλείς μας μετακινήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Είναι να ταξιδέψω, μάλιστα, αλλά το port bagage δεν μου φτάνει. Μάλιστα. Παιδιά, γυναίκα, θέλω περισσότερο χώρο. Τι να κάνω. Έχουμε τη λύση. Περάστε μέσα, να σας δείξω. Έχουμε μια λύση εδώ, η οποία είναι μπαγαζιέρα οροφής. Τοποθετείται σε όλες τις οροφές των αυτοκινήτων. Χωρητικότητα 410 λίτρων. Εύκολη είναι η τοποθέτηση. Πάρα πολύ εύκολη, με ειδικά γατζάκια, τα οποία τοποθετούνται και από τη σύζυγό σας. Θέλει και ειδικό ή μπορώ και εγώ μόνος να τη βάζω εύκολα, και να τη βγάζω. Εύκολα, εύκολα. Υπάρχει και μεγαλύτερη μπαγκαζιέρα. Υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το πιο κινήσιμο μέγεθος, είναι 410 λίτρων, εντάξει, στο 1,75 μήκος και χωράει πάρα πολλά μπαγάζια και καροτσάκια. Αλλά... ποδήλατα χωράει. Για τα ποδήλατα υπάρχουν αρκετές λύσεις. Μία λύση είναι για την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου. Α, στο port bagage. Είναι έως 3 ποδήλατα, πιάνει με ημάντες και το άλλο μοντέλο πιάνει με λαμάκια πάνω κάτω. Δεν υπάρχει και η λύση άμα θέλουμε να βάλουμε το ποδήλατο και στην οροφή του αυτοκινήτου. Υπάρχει και η λύση για την οροφή του αυτοκινήτου με αυτά τα συγκεκριμένα σκαφάκια, τα οποία τοποθετούνται απάνω στις μπάρες τις ειδικές. Πιο οικονομικό ποιο είναι. Πιο οικονομικό είναι της πίσω πόρτας. Όταν θα πάμε για σκι, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Για σκι και δεν χωράνε τα σκι μέσα στο αυτοκίνητο. Υπάρχει και η λύση για σκι. Είναι το συγκεκριμένο μοντέλο εδώ πέρα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα για 3 ζευγάρια, για 4 ζευγάρια ή για 6 ζευγάρια σκι, τα οποία τοποθετούνται εδώ
Ακριβώς. Να μπαίνουν εδώ τα πέδιλα και κλείνει. Και κλείνει. Ή πέδιλα ή snowboard. Ασφαλείας όλα και αεροδυναμικά πάνω απ' όλα. Τελικά την πήραμε την μπαγκαζιέρα. Έχουμε τώρα χώρους άθωνους. Θα βάλουμε τα πράγματα μέσα, βάλουμε τα παιδιά, θα βάλουμε τα σκυλιά, θα βάλουμε τα ποδήλατα. Όλα θα τα βάλουμε και θα φύγουμε, θα περάσουμε καλά. Άντε, bye bye. Αυτό το θέμα του σκυλιού είναι μεγάλο θέμα. Καλά, γιατί το σκυλί δεν το βάλεις στην μπαγκαζιέρα. Ναι, γι' αυτό επειδή θες να το βάλεις μέσα το σκυλί, πρέπει να δεις πώς θα βάλεις στα μπαγκάζια. Υπάρχει ειδικό σπιτάκι για σκυλί, γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά σκυλιά στη θέση του οδηγού, του συνοδηγού πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι, αλλά αυτό πιάνει όλο το μπαγκάζ. Την ασφάλειά μας προσέχουμε νομίζω πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά Βασίλη, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο συνηθισμένο να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, περισσότεροι βάζουν το σκυλί, όπως λέει και σωστά η Κιμ, μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, εμείς λέμε ποιο είναι το σωστό. Αυτό που λες, ποιο είναι το σωστό. Αλλά αυτά τα κλειδιά που λες πιάνουν όλο το χώρο. Άρα παίζεις μια μπαγκαζιέρα, βάζεις τα πράγματα πάνω, βάζεις το σκυλί πίσω και είσαι μια χαρά. Αυτά πρέπει να τα μαθαίνουμε στη σχολή οδηγών. Καλά, αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Μην αρχίσουμε να τελειώσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Βλέπουμε σχάρες ποδηλάτων. Τις οποίες, οι οποίες δεν έχουν ποδήλατα πάνω. Τις ξεχνάνε, τις αφήνουν. Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο για τους αναβάτες. Για τους πεζούς. Μπορεί να πέσεις πάνω και να σκοτωθείς. Όχι να τραυματιστείς, να σκοτωθείς. Και να πούμε και κάτι γιατί ο Έλληνας θέλει να τα ακούσει. Πρόστιμο από την τροχέα. Αν δεν έχεις ποδήλατο πάνω, 80 ευρώ. Το ξέρουν. Δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Συγγνώμη, αν, κρύβουν... αν έχεις σχάρα, μπάρα, όπως λέγεται σχάρα, αυτό, σχάρα ποδήλατο. Ποδήλατο. Και δεν έχεις το ποδήλατο 80 ευρώ. 80 ευρώ. Και πιο πάνω. Αν κρύβει και την πινακίδα, 400 ή 300. Ή 300 ή 400. 300 πρέπει να είναι. Πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και θα βιδώνεις και θα ξεβιδώνεις κάθε φορά τη σχάρα για να μεταφέρεις το ποδήλατο. Αυτά είναι πολύ εύκολα. Τώρα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, είδαμε κάποια πολύ απλά πράγματα. Είναι με κλειψάκια. Εκτός και να έχουμε μόνιμα το ποδήλατο πάνω. Πάντως, αμφιβάλλω δυστυχώς αν όλες αυτές οι μπάρες, μπαγκαζιέρες και αυτά είναι σωστά τοποθετημένες. Εγώ τις βλέπω στον δρόμο και τρέμω όταν έχω τέτοιο αυτοκίνητο και εγώ, μπροστά μου. Και τρέμουν και αυτές, γι' αυτό. Πάνε κάπως. Πάνε κάπως. Αυτές που είδαμε, ας πούμε, τέτοιες μπαγκαζιέρες ή... Όχι και τέτοιες. Συγγνώμη, αν αυτό φύγει όλο και... Δεν φεύγει αυτό. Δηλαδή είναι, πώς να το πω έτσι, απλά κουμπωμένο τόσο καλά πάνω στο αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν ειδικές υποδοχές. Ναι. Που δεν φεύγει με τίποτα. Και, δηλαδή, και για να το έχει κάνει λάθος, ας πούμε, και να το έχει κάνει λάθος πάλι, δεν φεύγει. Λάθος δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί το στην ουσία κουμπώνει. Δηλαδή, άμα το κάνεις λάθος. Στην ουσία κουμπώνει πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, σαν ένα κλιπς. Δεν έχει δηλαδή να. Εκτός αν δεν το κουμπώνει, δεν ακούει το κλιπ. Τον ήχο. Ναι, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, αλλά αυτά τα απλά πρέπει να. Ο Βασίλης Αρυμπαλίτης μας έδωσε τα φώτα του και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και πλέον ξέρουμε πώς θα είμαστε ασφαλείς, πώς θα ταξιδέψουμε έχοντας ασφάλεια και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε πράγματα χωρίς να, άμα δεν χωράνε στο πορπαγκάζ. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε σε μια δολοφονία που έχει παγώσει τον χώρο της μόδας. Δολοφονήθηκε ο σκηνοθέτης του πολύ γνωστού σόου America's Next Top Model. Η συγκεκριμένη δολοφονία έγινε πριν λίγες μέρες, να σας πω. Ωστόσο, η είδηση δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας. Η αστυνομία αποφάσισε να τη δημοσιοποιήσει προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες. Γι' αυτό το λόγο και μαθεύτηκε η είδηση της δολοφονίας. Ο σκηνοθέτης του America's Next Top Model, ο James Marcus Howe, έχασε τη ζωή του όταν άνθρωποι, άγνωστοι, δύο άγνωστοι άντρες, μπήκαν στο σπίτι του. Πώς έγιναν όλα. Σύμφωνα με τα όσα είπε με πηγές από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, η γυναίκα και το ανήλικο παιδί του, όπως και εκείνος, βρίσκονταν στο σπίτι. Ένας άγνωστος χτύπησε την πόρτα, υποστηρίζοντας πως ήταν δικηγόρος. Δύο άγνωστοι τότε μπήκαν με τη βία μέσα και τον πυροβόλησαν, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε. Ο ξάχρονος γιος τους δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε μέσα στο πλησιαστικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όμως ο σκηνοθέτης πέθανε ακαριαία. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα τουλάχιστον αν πίσω από τη δολοφονία υπήρχε κάποιο καθαρό κίνητρο. Ο πρώτος ύποπτος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, είναι από 16 έως 22 ετών, Αφροαμερικανός. Και ο δεύτερος είναι μεταξύ 20 και 25 ετών. Αυτή είναι η είδηση που έτσι συζητιέται
τα τελευταία 24 ώρα στο Hollywood, διότι μιλάμε για μια δολοφονία ενός πολύ γνωστού σκηνοθέτη, αλλά εκτός από πολύ γνωστού σκηνοθέτη, μιλάμε για μια εμψυχρό δολοφονία ενός ανθρώπου. Δεν θα μείνω στο ότι ήταν γνωστός. Αυτά μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Παραμένετε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλή συνέχεια από εμάς. Γεια σας.